Εμείς ζητάμε, από παλιά ζητούσαμε, να καθαρίζεται και να μην γίνεται αυτές οι καταστροφές. Έγινε, είχε μεγάλη ας πούμε, ποσότητα νερού έπεσε, ξαφνικά και αυτά, αλλά διάφορες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, όπως παραδείγματος χάρη και από τη λίμνη της Αγίας ήρθαν πάρα πολλά νερά, ξαφνικά, και έγινε αυτό που έγινε. Έχει στις υποδομές, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στα υδρευτικά δίκτυα, στο υδρευτικό ίδιο, στις περιφράξεις και στα δέντρα, τα οποία σε μερικό καιρό θα δούμε σιγά σιγά να ξεραίνονται. Γιατί έχουν πάθει τα αβοκάντο πιο πολύ ασφυξία, παθαίνει ο κορμός τους αν μείνει πολλή ώρα στο νερό κλπ. Και θα, το καλοκαίρι θα αρχίσουν να καταστρέφονται. Το πρωί είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στον αντιπεριφερειάρχη. Μας υποσχέθηκε ότι θα καθαριστεί εν πρώτης όψεως η Κήτη, αλλά από εκεί και πέρα έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν, δηλαδή σειρματόσακι και τέτοια για να προστατευτεί, να μην έχουμε στο μέλλον ας πούμε αυτές, το άφησε εκκρεμή και πότε θα βγουν χρήματα για αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ένα αρκετά δαπανηρό ας πούμε κομμάτι, γιατί το έχουν αφήσει πολλά χρόνια ακαθάριστο και με πολλά δέντρα τα οποία αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα ας πούμε στο αυτό. Αυτά πέφτουν μέσα στην Κήτη του ποταμού και δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα στις καλλιέργειες και στο χωράφι ας πούμε, παίρνουν τα χωράφια των ανθρώπων.